Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα σχετικά με την υποψηφιότητά μας και θα ήθελα με αυτή την επαφή μαζί σας να μεταφέρω σε όλες τις ομάδες και, και στον κόσμο της Αργολίδας που θα μας δει, καταρχήν να γνωριστούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα με τη δική μου συμμετοχή και ουσιαστικά πού προκύπτει αυτό, προκύπτει από την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, την αγάπη μου για το περιφερειακό ποδόσφαιρο, για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, το ότι εγώ συμμετείχα σε μια ομάδα εδώ, στην ομάδα του Ανηφία. Είναι φοβερό, είναι λίγο ξύμορο, είναι λίγο αστείο. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να είναι και αυτό που με καθυστερεί ή μου δημιουργεί κόλλημα τυπικό. Γιατί ουσιαστικό θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς όταν μου έγινε αυτή η πρόταση πριν κάποιους μήνες και η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πάρα πάρα πολύ σοβαρά για να απαντήσω, γιατί η απόφαση αυτή είναι πολύ συνειδητοποιημένη και πάρα πολύ σοβαρή, αν μπορώ να βοηθήσω το μέρος στο οποίο ζω. Έτσι κι αλλιώς είναι η γυναίκα μου, από εδώ ζω εδώ τα τελευταία χρόνια, οπότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Ο λόγος που ασχολήθηκα και ο τρόπος είναι αυτό ουσιαστικά που με καθυστερεί αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ τυπικά, ουσιαστικά θα είμαι μέσα με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν ήρθα εδώ για να ασχοληθώ και να πάρω κάποια καρέκλα, δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Άμεσα βέβαια αυτό θα δρομολογηθεί, το να βγω ξανά μπροστά. Και είναι ξεκάθαρο ότι η θέση μου είναι κοντά στους συνεργάτες μου και κοντά στα σωματεία να βοηθήσουμε για την επόμενη μέρα. Έχω εικόνες από πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό τουλάχιστον δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, και πράγματα τα οποία είτε αυτά είναι για τις ακαδημίες, για τις υποδομές, είτε είναι για τα γήπεδα, είναι πράγματα που θέλω να βελτιώσω και θέλω να γίνουν ακόμη καλύτερα μαζί με τους συνεργάτες μου και να βοηθήσουμε τα σωματεία. Οπότε για μένα δεν σημαίνει τίποτα το ότι αυτή τη στιγμή, χθες όταν κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες, το όνομά μου δεν είναι μέσα, τυπικά μέσα στο ψηφοδέλτιο. Αποκλειστήκατε δηλαδή του ψηφοδελτίου. Ναι, με απέκλεισαν για αυτό, για μια παράγραφο στο καταστατικό που ένας άνθρωπος που έχει ουσιαστικά τελειώσει το ποδόσφαιρο το 2008 σε υψηλότατο επίπεδο, θεωρώ, στη Super League. Ένας άνθρωπος που έχει παίξει στην εθνική ομάδα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω για τον εαυτό μου, κάποια πράγματα είναι γνωστά. Και η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο εδώ της Αργολίδας και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ουσιαστικά αυτό μου δημιουργεί ένα κόλλημα. Κύριε Προσανίνη, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, εσείς είχατε σκοπό να κατεβάσετε δικό σας συνδυασμό για να διεκδικήσετε την εκλογή στις επερχόμενες εκλογές ή να συμμετέχετε σε κάποιον άλλο συνδυασμό? Οι επαφές μου με όλες τις ομάδες είναι με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό που εγώ ήμουνα ο μπροστάρης, ήμουν αυτός που ηγείται σε αυτό το συνδυασμό. Αυτή τη στιγμή, λόγω αυτού του κολλήματος, μπροστά θα είναι ο Αντρέας Οκουλάς, που είναι άνθρωπος δικός μας, δηλαδή εδώ της περιοχής, τον ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, εγώ είμαι μαζί, ουσιαστικά, απλά τυπικά δεν θα είμαι, και από την επόμενη μέρα, ουσιαστικά το πλάνο που ήδη έχουμε σχεδιάσει και έχουμε αποφασίσει, αυτό και θα υλοποιηθεί. Μάλιστα, άρα λοιπόν ο συνδυασμός είναι, στο συνδυασμό ηγείται ο Αντρέας Οκουλάς και εσείς θα βοηθήσετε από το παρασκήνιο δεδομένου ότι σας απέκλεισαν από το ψηφοδέλτιο. Με απέκλεισαν ως θεσμικό ρόλο, οπότε υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Όπως είπα και πριν, δεν είναι θέμα ο τίτλος για μένα. Οποιοςδήποτε και όταν θα μου το ζητούσε, θα ήμουν έτσι κι αλλιώς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά θέλουν την αλλαγή, θέλουν την ισονομία, θέλουν την καθαρότητα στο χώρο μας, και η αγάπη μας για αυτό το χώρο και η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας κάνει να συμμετέχουμε και να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Μπουσανίδη, υποβάλλατε κάποια ένσταση ενδεχομένως για να μπορέσετε ίσως να υπερδιδίσετε αυτό το εμπόδιο?
κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό το εμπόδιο υπάρχει, είναι γεγονός αυτό, δεν υπάρχει λόγος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες να ξεπεραστεί, αλλά από τη στιγμή που δεν ξεπεράστηκε, εγώ δεν ήρθα εδώ να μαλώσω με κανέναν. Εγώ ήρθα εδώ για να ενώσω και να βοηθήσω τα σωματεία και το τόπο να αλλάξει εικόνα. Δεν υπάρχει λόγος για αντιδικία. Ακούω διάφορα που ακούγονται για το πρόσωπό μου. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, δεν με ενδιαφέρει. Για να είμαστε και ακριβείς στο ρεπορτάζ, θέλετε να μας περιγράψετε σε τι συνίσταται η μη συμμετοχή σας, το νομικό κόλλημα, θέλετε, τον ομότυπο, αν θέλετε, κόλλημα ποιο είναι, για να ξέρουν τα τελευταία. Για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής, θα έπρεπε πριν ένα χρόνο να έχεις διαγραφή από τα Μητρώ. Εγώ είχα κάνει τότε τα χαρτιά και την αίτησή μου στην ομάδα μου να διαγραφώ. Αυτό δεν έγινε, οπότε γι' αυτό τον τυπικό λόγο δεν μπορώ. Είναι αυτό που είπα και πριν λίγο οξύμορο, το ότι η αγάπη μου για το εραστηχνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό ουσιαστικά που με δημιουργεί και την καθυστέρηση. Επίσης, αυτό που θέλω να προσθέσω τελειώνοντας και να είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση, είναι ότι εγώ εδώ δεν ήρθα να κάνω ένα guest, ήρθα για να μείνω. Και ήρθα να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και αυτό που φανεί και τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, ότι εδώ πέρα ήρθα για να μείνω και να βοηθήσω. Αυτό είναι προς κάθε κατεύθυνση να πάρουν όλοι το μήνυμά τους. Ευχαριστώ πολύ.